Πώς προχωράει η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρειά μας? Στην περιφέρειά μας, λοιπόν, όπως γνωρίζετε και πολύ σωστά είπατε, ήδη στην Αρκαδία λειτουργεί η μονάδα μεταβατικής διαχείρισης. Υποδεχόμαστε τα απορρίμματα από όλη την Αρκαδία και την Κορινθία. Επίσης έχουμε και το μεταφορικό έργο στους δύο σταθμούς μεταφόρτωσης, ο ένας που είναι στο Σπαθοβούνι της Κορίνθου και ο άλλος ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Κύο Αργολίδας. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη, θα έλεγα, εισκόμιση απορριμμάτων. Θα έδινε και ένα στοιχείο ότι είναι μεγαλύτερη από αυτή του σχεδιασμού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε τα απορρίμματα με άψογο τρόπο. Στη μονάδα δεχόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, και από την Σπάρτη, από κάποιες πόλεις οι οποίες είναι σε έκτακτη ανάγκη και έχει γίνει μια σχετική προγραμματική συμφωνία με την αναφέρουσά μας, που είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Οπότε εξυπηρετούνται και κάποιοι δήμοι της Λακωνίας και κάποιοι δήμοι της Μεσσηνίας. Εδώ στα δικά μας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του εργοστασίου στη Σκάλα? Στη Σκάλα προχωρούμε κανονικά το έργο πλέον, σε πλήρη εξέλιξη το εργοτάξιό μας. Κατασκευάζεται επίσης η μονάδα μεταβατικής διαχείρισης. Έχουμε κάποια θέματα καθυστερήσεων που σχετίζονται κυρίως με κάποια ευρήματα από την πλευρά της αρχαιολογίας. Όπως ξέρετε, ζούμε σε έναν τόπο με γεμάτο ιστορία. Και εμείς και η τοπική εφορία προσπαθούμε να, και θα το κάνουμε, θα το πετύχουμε, να διαφυλάξουμε όλον αυτό τον ιστορικό πλούτο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι δεσμευμένες αυτή τη στιγμή από την αρχαιολογική υπηρεσία, δουλεύονται σε συνεργασία μαζί μας και από εκεί πέρα, μόλις αποδεσμευτούν και αυτές οι περιοχές, θα προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωση της μεταβατικής και της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Σκάλα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αλλάζει το χρονοδιάγραμμα, δεν ισχύει το τέλος Δεκεμβρίου? Το χρονοδιάγραμμά μας δεν μπορεί να επιτευχθεί, έχοντας υποδέσμευση περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα. Ενδεχομένως, ανάλογα και με τα πορίσματα, γιατί προφανώς τα ευρήματα είναι διαχειρίσιμα, αλλά κάποια θα χρειαστεί να διατηρηθούν, κάποια θα χρειαστεί να μετακινηθούν. Οπότε περιμένουμε κάποια τελικά πορίσματα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες μικρές μετακινήσεις εντός του πλαισίου του αδειοδοτημένου του χώρου μας. Δηλαδή το ζυγιστήριο ενδεχομένως να μετακινηθεί κάποια μέτρα παραπέρα, γιατί έχει βρεθεί ένα τυχείο και πρέπει να διατηρηθεί. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αυτά λοιπόν μας οδηγούν να μετακινήσουμε, αναγκαστούμε να μετακινήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας για διαχείριση εντός του 2023, σε φάση μεταβατικής διαχείρισης. Μάλιστα. Υπήρξε περαιτέρω διάλογος με όσους διαφωνούσαν με την ανέγερση της μονάδας? Γιατί και στην αρχή, νομίζω το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, υπήρξαν άνθρωποι στην περιοχή οι οποίοι αντιδρούσαν. Θα έλεγα, όποτε έχουμε κληθεί να συμμετέχουμε, να εξηγήσουμε, να δείξουμε. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα είχαμε επίσκεψη στη μονάδα μεταβατικής διαχείρισης από όλους τους παράγοντες, τεχνικές υπηρεσίες, δημάρχους της διαχειριστικής αρχής της Μεσσηνίας. Mm-hmm. Οι οποίοι είδανε το χώρο της Αρκαδίας, τον περπατήσανε, τον μυρίσανε, να το πω. Είδανε πώς γίνεται η διαχείριση της μεταβατικής κατάστασης και είδαν και πώς θα γίνει και στο μέλλον. Τα σχόλια που θα πάρω το θάρρος να μεταφέρω από πλευράς τους ήταν εξαιρετικά. Ήταν εντυπωσιάστηκαν και μάλιστα υπόθηκαν σχόλια ότι εντάξει, έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή πλέον. Μιλάμε για κάτι το οποίο ίσως και αυτοί οι ίδιοι δεν το περίμεναν. Mm-hmm. Από πλευράς τοπικής δεν είχαμε κάποια όχληση να συμμετέχουμε σε κάποιο διάλογο ή κάποια περαιτέρω συζήτηση. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, να ξανατονίσω ότι εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Πλέον δεν μιλάμε θεωρητικά. Υπάρχει ένα έργο που λειτουργεί. Θα λειτουργήσει σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα διαχειρίζεται με εξαιρετική επιτυχία ποσότητες παραπάνω από αυτές που προβλεπόντουσαν για λόγους να εξυπηρετήσουμε το πρόβλημα της περιφέρειας. Από εκεί πέρα είμαστε πολύ ανοιχτοί να συζητήσουμε, να δείξουμε και να το εκπαιδεύσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα ή κάποια απορία σε σχέση με τη λειτουργία της μονάδας. Mm-hmm. Νομίζω μια επίσκεψη στο έργο θα λύσει πολλά προβλήματα και θα ξεπεραστούν οι όποιες φοβίες ή ανησυχίες που έχουν οι πολίτες. Mm-hmm. Δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική απόφαση, προχωράτε κανονικά, έτσι?
Σε θέματα αποφάσεων έχουμε σε εκκρεμότητα ακόμα την τελική απόφαση του ΣΤΕ. Περιμένουμε να βγει η απόφαση, η οποία την αναμέναμε το φθινόπωρο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το φθινόπωρο. Νομίζω ότι από στιγμή σε στιγμή θα βγουν και αυτές οι αποφάσεις τελικές. Μάλιστα, μάλιστα. Η διαδικασία τώρα διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Σπάρτης πώς εξελίσσεται στην Παλαιόχουνη? Λαμβάνουμε, έρχονται, μεταφέρονται τα απορρίμματα με οχήματα του που νομίζω νοικιάζει ο Δήμος Σπάρτης, έχει κάποια σύμβαση με κάποια μεταφορά και μας φέρνει τα απορρίμματα. Εμείς τα δεχόμαστε, τα επεξεργαζόμαστε, βγάζουμε κυρίως τα οργανικά, απομακρύνουμε τα οργανικά και κάποια πρώτα σιδερικά, να το πω έτσι, με κάποιους μαγνήτες, και από εκεί πέρα το υπόλοιπο θάβεται στο χυπί. Και ρωτάω γιατί, έχουν καταγραφεί κάποιες καθυστερήσεις στη μεταφορά των απορριμμάτων από τη Σπάρτη στην Παλαιόχουνη. Αυτές που οφείλεται, είναι θέμα του Δήμου, ας πούμε? Να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω το είδος της σύμβασης ή τη συμφωνία υπάρχει με τους τοπικούς μεταφορείς. Οπότε σε αυτό δεν μπορώ να σας διαφωτίσω, να σας πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Άρα, για να καταλάβουμε, ο Δήμος Σπάρτης έχει κάνει μία σύμβαση με κάποιον ιδιωτικό μεταφορέα εδώ στη Λακωνία, ο οποίος μεταφέρει τα απορρίμματα σε εσάς? Να σας πω αυτό που γνωρίζω εγώ, δηλαδή ο μεταφορέας που κάνει τις μεταφορές για λογαριασμό του Δήμου Σπάρτης έχει εξουσιοδοτηθεί κατάλληλα μέσω της αναθέτουσας. Μας έχουν πει ότι τα συγκεκριμένα οχήματα με αυτές τις πινακίδες και με αυτούς τους αριθμούς είναι τα νόμιμα φορτηγά που μεταφέρουν απορρίμματα από πλευράς Δήμου Σπάρτης και αυτά υποδεχόμαστε. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία που αφορά τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης. Κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, θα χρειαστεί παράταση στην περίπτωση του Δήμου Σπάρτης, έτσι, και των υπολείπων δεδομένης και της αλλαγής στη μονάδα της Κάλλας, των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει στη μονάδα της Κάλλας, έτσι, με τα αρχαία. Ναι. Θεωρητικά, αν μιλάτε για την προγραμματική που πρέπει να επεκτείνουν με την περιφέρεια Πελοποννήσου, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν κάποια πάλι διοικητική πράξη η περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Δήμο Σπάρτης. Και να πάει για το 23 όταν θα είναι έτοιμο και το εργοστάσιο στη Σκάλα. Μάλιστα. Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε λίγο τι σημαίνει η δημιουργία ενός τέτοιου εργοστασίου για την τοπική κοινωνία. Να σας δώσω το παράδειγμα της Αρκαδίας πάλι, στην οποία έχουν δημιουργηθεί πολλές θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μια εταιρεία απρόσωπη που φτιάχνει ένα έργο και το λειτουργεί και λειτουργεί από μόνο του. Είναι οι άνθρωποι που λειτουργούν το έργο, το λειτουργούν αποδοτικά και το λειτουργούν με ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα που πλησιάζει το μηδέν. Οπότε οι άνθρωποι που ήδη δουλεύουν στην Αρκαδία, δίνοντας τον καλύτερο τους σε αυτό, έχουν πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα, μιλάμε για θέσεις ποιοτικές και θέσεις μηχανικών που θα χρειαστούν σίγουρα και στη Σκάλα και στη Μεσσηνία. Θα χρειαστούμε τεχνίτες, τεχνικούς, συντηρητές, υδραυλικούς. Θα χρειαστεί κάποιο εργατικό προσωπικό. Θα χρειαστεί κάποιο διοικητικό προσωπικό. Μιλάμε κυρίως για 40 με 50 θέσεις εργασίας τοπικά, οι οποίες λογικό είναι να καλυφθούν από την τοπική κοινωνία. Θα ανοίξω μια παρένθεση, θα πω ότι το 90% του λειτουργικού κόστους αυτών των μονάδων κατευθύνεται στην τοπική κοινωνία. Μιλάμε για έργα με υψηλή προστιθέμενη χώρια αξία και προφανώς προσδοκούμε αντίστοιχα να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν και εκεί τον καλύτερο τους αυτό για να φτιάξουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Οι έμεσες θέσεις εργασίας που αφορούν μεταφορικά έργα, οδηγούς κτλ. Πολλές φορές φτάνουν τον τετραπλάσιο αριθμό. Μην ξεχνάμε ότι με αυτή τη μονάδα μπορεί να δοθεί και ευκαιρία σε τοπική επιχειρηματικότητα που αφορά ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, να αναπτύξει δραστηριότητα και έτσι το έργο να λειτουργήσει και σαν ένα κύτταρο ανάπτυξης περαιτέρω για την περιοχή της Σκάλας. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αρχές του 2023 να περιμένουμε τις θέσεις εργασίας αυτές, θα ανοίξουν αυτές τις θέσεις, θα κοινοποιηθούν και ο κόσμος θα μπει. Προφανώς σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία για τις θέσεις εργασίας, συνεντεύξεων και από εκεί πέρα προσλήψεων για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν καταρχάς στον εξοπλισμό και αργότερα με τη λειτουργία να είναι έτοιμοι σε θέση να το λειτουργήσουν. Επειδή είπατε πριν ότι μια ενδεχόμενη επίσκεψη στη μονάδα αυτή θα έλυνε πολλές απορίες, να υποθέσω ότι θα υποδέχεστε και σχολεία και ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να δουν τι ακριβώς γίνεται εκεί? Οι μονάδες είναι σχεδιασμένες για να υποδέχονται σχολεία. Στη μεταβατική διαχείριση ακόμα το εκπαιδευτικό έργο δεν έχει ξεκινήσει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν όλες οι συνθήκες για να μπορεί ένα σχολείο να... Γιατί όσο το λέμε μεταβατική διαχείριση, έχουμε ταυτόχρονα και κατασκευή. Άρα έχουμε θέματα ασφαλείας, έχουμε θέματα που πρέπει να προσέξουμε πάνω απ' όλα,
την υγεία των ανθρώπων, του προσωπικού που δουλεύει και των επισκεπτών. Στην διάρκεια της ολοκληρωμένης διαχείρισης, που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η λειτουργία των μονάδων, και οι τρεις μονάδες είναι επισκέψιμες από σχολεία και θα κάνουμε εκεί πέρα και προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν την ανακύκλωση, γιατί ο στόχος του έργου είναι να βοηθήσει και τους πολίτες να τους εκπαιδεύσει έτσι ώστε να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα, να δημιουργούν λιγότερα απορρίμματα.